συζητήσαμε με τον πρόεδρο και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ για θέματα που αφορούν το μέλλον και το παρόν της ελληνικής οικονομίας. Συμφωνήσαμε ότι χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο να βασίζεται σε επενδύσεις και όχι σε κατανάλωση. Η θέση και η άποψη του ΣΕΒ είναι ότι οι επενδύσεις θα έρθουν από τον ιδιωτικό τομέα και έτσι θα δημιουργηθούν διατηρήσιμες και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Είπαμε ακόμη ότι είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε προτάσεις που αφορούν τη διαχείριση του δημοσίου χρέους, χωρίς να υπάρξει επίπτωση στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και χωρίς να έχουμε επιπτώσεις στη σταθερότητα, ειδικά σε αυτή την περιοχή που βρισκόμαστε σε αστάθεια. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι σε πολλά θέματα μπορούμε να έχουμε κοινά αποδεκτές λύσεις. Υπήρξε κάποια συζήτηση, μάλλον η θέση του ΣΕΒ στο θέμα της επαναφοράς του κατώτατου μισθού. Γνωρίζουμε ότι είναι πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ η επαναφορά, η θεσμική επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Η θέση του ΣΕΒ ποια είναι πάνω σε αυτό το ζήτημα? Ο ΣΕΒ ουδέποτε έθεσε και όταν υπήρξε η κατάργηση του κατώτατου μισθού, ουδέποτε είχε θέσει θέμα κατώτατου μισθού. Οι επιχειρήσεις του ΣΕΒ πληρώνουν πολύ παραπάνω από τον κατώτατο μισθό των 751 ευρώ. Είστε κι εσείς υπέρ στο να είναι καλύτερα αμοιβόμενοι οι εργαζόμενοι? Θεωρούμε ότι καλά αμοιβόμενοι εργαζόμενοι δίνουν όθηση και στις επιχειρήσεις για τις οποίες εργάζονται. Από εκεί και πέρα όμως το θέμα της δημοσιονομικής πειθαρχίας είναι πολύ γενικότερο για να μείνει μόνο στον κατώτατο μισθό. Συμφωνήσετε και τις συνολικές συμβάσεις στην επαναφορά? Δεν συμφωνήσαμε τίποτα, δεδομένου ότι δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης μεταξύ ΣΕΒ και πολιτικών κομμάτων. Είναι ένα γενικότερο ζήτημα μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης.